Λοιπόν, το μέρος που είσαστε εδώ είναι υπέροχο βασικά. Ναι, είναι. Έτσι, το καμπί. Βλέπω ότι μία παραλία την από εκεί, ας το πούμε, είναι πιο εξελιγμένη. Δηλαδή, πιο μπαράκια, μουσικές, αξαπλώτες. Από εδώ είναι πιο αυθεντική, πιο μονόχνοτη κάπως. Ναι, τι φταίει. Είναι και από εδώ. Ακόμα δεν το έχουμε, αργήσαμε το ετοιμάσουμε. Ναι. Αργήσαμε το ετοιμάσουμε στον Πειραιά στους γιατρούς. Και αργήσαμε, έχουμε και τις ξαπλώστες και εμείς, τις ομπρέλες. Αλλά εδώ εκεί είναι καφέ μπαρ. Η νεολαία πάει πολύ. Πιο πολύ πασαρία. Νεολαία, ναι. Πάνε στους φούρνους, τα παιδιά έχουν μαγαζί δικό τους εκεί κάτω. Και όποιοι πάνε για καφέ να κάτσουν λίγο, θα πούνε θέλω να πάμε για μπάνιο. Πέντε είναι από εκεί παραλία. Δίνουν την κάρτα και πάνε στο. Αφού είναι φίλοι, κατάλαβες, πάνε εκεί. Εδώ έρχονται οι άλλοι που θέλουν να φάνε φαγητό. Όταν τους πούνε από εκεί, θέλουν παιδιά να φάμε φρέσκο ψάρι. Πού τα πάμε, έρχονται από εδώ. Κάνουμε και καφέδι, ναι, καίκι το δικό μας, είναι έξω, σε μια εβδομάδα θα είναι έτοιμο. Μόνο ψάρια κάνεις ή κάνεις και άλλα φαγητά. Αστακό, μακαρονάδες, παστίτσα, μουσακάδι, τα πάντα, σπιτικά φαγιά, το σουφικό. Ξέρω το σουφικό, όχι το μπριάμ στο φούρνο, στο τηγάνι με κρεμμύδια μπόλικα. Μιλάμε σουφικό που τα δάχτυλά σου να. Καλό θα ήταν τη μέρα που το φτιάξεις πριν φύγω να έρθει να το βγάλω βίντεο. Πώς το κάνεις. Θα φτιάξω τώρα, γιατί τώρα ανοίξαμε. Ναι. Από σήμερα θα ετοιμάζω πότε, ακόμα. Πότε λες. Πότε θα φύγετε εσείς. Την άλλη Παρασκευή, 25. Θα προλάβω. 25. Εσείς 23 να έρθετε, εμάς είναι, 23. Μην το κάνεις μόνο για μένα. Θα κάνουμε, να φάμε και εμείς, θα φάμε παρέα. Θα φάτε και εσείς, για να το δείτε τι, πώς θα φτιάχνουμε. Να το βιντεοσκοπήσουμε, να δούμε τι πράγματα. Θα το κάνω στο τηγάνι. Τηγανίζουμε τις πατάτες. Λοιπόν, άκου, έχουμε άλλα πράγματα να πούμε τώρα. Και γίνεται λολάδα. Εκείνη την ημέρα θα τα πούμε. Η παραλία εδώ που βλέπω, τη βλέπω καθαρή και είναι και σχετικά στην αρχή του καλοκαιριού. Όμως ο κόλπος είναι ανοιχτός στο νοτιά. Τι γίνεται το χειμώνα εδώ. Το χειμώνα εδώ, ό,τι βλέπεις, δεν υπάρχει ούτε άμμο, ούτε χαλίκι. Πέτρες, μαντώματα βγαίνουν βράχια και έρχονται μέχρι πάνω. Εδώ πάνε τα κουκουλώνει. Αλλά βάλαμε γερά τσιμέντα τώρα, ξόδεψε το παιδί μου πολλά λεφτά για να το φτιάξει. Τα δέντρα αυτά που βλέπετε, οι ρίζες φαινόταν και είχαν γύρει. Και το λέγαμε, δεν πρόβαλε κανείς να βάλει ένα σακί τσιμέντο. Το έλεγες πού? Κάτω στο Δήμο πήγαινα. Πάμε να φτιάχνουμε εμείς τα δέντρα να δουλεύει κοντιό το η ταβέρνα της. Δεν ήταν για μένα. Ναι, ένα κότερο έρχεται να κάνει τον μπάνιο, θα κάτσει σαν ίσκιο. Αν πέσει και τους πλακώσει. Τι πάει να πει κοντιλιό, μόνο εσύ εδώ. Για μένα είναι η παραλία, είναι δική μου, δεν την οικιάζω. Είναι δημόσια η παραλία για όλου. Όποιο περάσει θα κάνει τον μπάνιο, θα κάτσει να πάει. Το τραπέζι μου τα βάζω εκεί, έκανε καφέ. Αν κάνουμε το φαρέντο και τα καπουτσίνο. Ναι, ναι. Εγώ δεν τα ξέρω, θα κάνει το παιδί. Θα τα μάθεις, ναι. Τα λέω εσπρέσιο, όπω τα λένε. Τι ξέρω να τα πω. Μα μου λένε εσπρέσιο, πείτε το ένα φραπεδάκι, πείτε κοκακόλα. Στο τέλο του μία θα έρθει το παιδί μου, θα φτιάξει και φρέντο και εσπρέσιο που θέλετε. Ναι. Και έρχονται με βάρκες με τα φαγητά του. Ο κόσμος δεν υπάρχει χρήμα πολύ τώρα. Και κάποιο τραπέζι, τα πάω κοντά, εγώ να το σκουπίσω αφού κάτσουν να φάνε, να το καθαρίσω λίγο. Γιατί πετάνε πουλιά, περνάνε ας πούμε χώμα και μου λένε συγγνώμη, πειράζει που κάθισα. Γιατί να μην καθίσετε, μου φάνε το τραπέζι, είναι να πληρώσουμε κάτι, όχι. Και έχω και τις ξαπλώστρες, τις ομπρέλες, κάτω από κάτω. Ξαπλώνουν. Λέει τι χρωστάμε για την ξαπλώστρα προ Θεού, γιατί αλλού που πάτε αυτό σα κάνουν είναι αμαρτία. Γιατί με ξάπλω σε φάει στο τραπέζι μου, τέλει κάνει. Ναι. Θα το μάθουν. Αφήνω, γιατί. Θα το μάθουν στο τέλος και θα έρχονται μόνο έτσι όμως. Ναι, δεν πειράζει. Και αυτό μέχρι μαγαζί δεν είναι δεν πολύ. Δεν πειράζει. Φάγανε άνθρωποι με τη βάρκα, φύγανε. Μπορεί να θέλουν να πάνε κάπου έτσι να κάτσουν. Να του πω, πάρτε από μένα. Καλά κάνεις εσύ. Αφού τα είχαν να πετάξουν τα φαγητά του. Καλά ναι. Κάνεις, ανθρώπινο. Λυπάμαι, είναι ανθρώπινο αυτό. Ναι. Όχι, δεν με πειράζει, είναι ανθρώπινο αυτό. Πώς είναι εδώ, πώς είναι εδώ ο χειμώνας. Και έπεσε δουλειά δηλαδή εδώ. Το χειμώνα. Είναι εδώ, μιλάμε τρεις μήνες, παιδευόμαστε. Ξύλα, μπετόνια από καράβια, βαρέλια, σιδερένια. Κουβαλούσε ο άντρας με το καΐκι, πόσα δρομολόγια. Μόνοι μας. Να φτιάχνουμε την άμμο με τις ραζούνες, με φιάρια, να φέρω τα αδέρφια μου εδώ. Και πλέρωσα και 10 μεροκάματα, ξένο παλικάρι, να μας βοηθήσει. Να τραβήξουμε τη σαβούρα, μετά ξύλα από εδώ όλα. Να τραβήξαμε εδώ που είναι το χαλίκι. Ήτανε καψαλιές, καψαλίζαμε ένα μήνα, καίγαμε. Πήγαινε η φωτιά, η κάπνη στο χωριό. Φωνάζανε, μας κάνουν μήνυση. Αλλά εγώ δεν φοβάμαι κανέναν. Το λέω, τι θα κάνουμε τα κλαδιά, θα αφήσουμε να βρούμε στην παραλία. Πρέπει να τα κάψουμε. Δηλαδή δεν φτάνει που καθαρίζει, σου κάνουν και μήνυση. Ναι, βέβαια είναι. Το λέγανε με την έννοια, μήπως υπάρχει φόβος να κάψει τα πράσινα. Όχι, είχα βαρέλια εδώ, έχω 20 βαρέλια. Τα γέμιζα με θάλασσα και το πηγάδι είναι μάνικα.
Το πηγάδι έχει μηχανάκι, με λάστιχο. Τα λάστιχα δεν κρατιέται. Δεν κρατιέται ο άντρα σου. Ναι. Του λέω κάνω, του κάνω έτσι. Είναι κάτω. Τον παίρνει η κάμερα, κάνει παράσταση. Θέλει να μιλήσει και εκείνο. Αλλά αφού τα λέει, εγώ δεν χρειάζεται άλλο. Τα λέει, άστινε. Εμένα δεν με φτάνει ο καλύτερο αγγελέα. Η πεθερά μου έβγαλε Λικουρέζο, το δικηγόρο. Μου είδε, λέει, ο δικηγόρο ο Λικουρέζο. Που τα προλαβαίνω και τα λέει όλα. Ούτε ντρέπομαι, ούτε φοβάμαι, ούτε σκιάζομαι. Δεν αντρέπεται, συγχωρείς, λες αλήθεια. Άμα λες ψέματα να φοβάσαι. Ένα ωραίο πρώτα να γελάστε. Για πες να πούμε. Το καΐκι μας είναι πάντα τα φρέσκα ψάρια εδώ. Όταν δεν έχει ψάρι ο δικός μου, έχω 4 καΐκια. Η κουνιάδη μου μεγάλο καΐκι, μπαλάδες, ξύφυγες, ό,τι ψάρι θέλεις. Μπαρμπούνια, στακούς. Λοιπόν, μου ήρθε ένας δικηγόρος. Ναι. Εδώ πέρα να φάει. Είχε ένα κοτεράκι, βγήκε. Εγώ δεν είχα ήταν δικηγόρος, θα τον εβόλεψα. Τι είστε ο άνθρωπος, λέει γεια σας, μπήκε μέσα. Έχετε φρέσκο ψάρι, μας είπαν στο σκλάβο την ταβέρνα, αυτή είναι. Που η ταβέλα γράφει, δεν τη βλέπεις, του λέω. Ναι. Σε προπαίρνω κιόλα. Λέει ευχαριστούμε. Ή κάτσανε. Λέω έλα πάνω να διαλέξεις ψάρια. Είχε το ταψί εκείνη την ημέρα ο Αντρέας τα μπαρμπούνια, σπαφταρούσαν ζωντανά, τα είχα συντήρηση, βάλει με το ταψί. Και μέσα στον πόλ τα χτεσινά και χαρτί μέσα. Αυτά είναι τρίο μέρο, αυτά είναι Δευτέρα, αυτά Τρίτη, αυτά Τετάρτη. Γράφω. Λέω αν θες το σημερινό είναι αυτό. Α, δεν είναι λεφρέσκο. Θέλεις εκείνο. Έχω καινούς μηνούμες στην κατάψυξή μου. Ποιο θέλει να φας. Το σκαλούσα από εδώ, από εκεί, το σημερινό που ήταν ζωντανό σπαρτάρος, ακόμα αν είχε παγώσει. Α, δεν είναι. Ρε παιδί μου, είναι το πιο φρέσκο σου δίνω. Όχι, δεν είναι. Πάμε. Πού μπορούμε να πάμε. Πηγαίνετε όλο στο φούρνο να φάτε το κατεψημένο. Έχει και φρέσκα, αλλά σου βάζουν, έχω ακούσει πολλά. Δεν ξέρω ποιο μαγαζί, αλλά κάνουν και αυτά. Αφού πήγανε μέχρι το μήλο, κουραστήκαν και στους μήλους. Να τους και γυρίζει. Λέει, χίλια συγγνώμη, μπορούμε να φάμε, γιατί κουράστηκε η σύζυγός μου. Λέω, όχι δεν μπορείτε, γιατί τα ψάρια μου είναι ενός μήνου, είναι κατεψημένα, δεν έχω φρέσκο ψάρι. Πιέντε στους φούρνους, θα σας στείλω να πάτε, γιατί δεν πάτε. Να κουραστήκαμε, χίλια συγγνώμη. Του λέω, ήκατσε και λέω, τι θέλεις, λέει αυτό. Αλλά που έπρεπε εγώ να φωνάξω, να τσακωθώ κιόλα, θα στο βάλω. Τα ζυγίσαμε τα μπαρμπούνια. Λέει πόση η τιμή, του είχα κόψει και 5 ευρώ, θυμάμαι. Αλλά επειδή σε έφυγε και γύρισε, το τάλιο το βάλα πάνω, νευρίασα. Θα στο βάλω ολοκαίρατα από μέσα μου, το έλεγα. Του είχα όλα τα ψάρια και του λέω, ύστερα που έφυγε, μετάνιωσα που δεν ήρπαξα το ταψί, να στο φέρω με στα μούτρα. Λέει γιατί το λες αυτό. Γιατί μου πρόσβαλε στο μαγαζί και δεν σου μίλησα και τώρα μου μετάρτε. Πρέπει να μην σου βάλω να φας, να σε διώξω. Αν την σου κάνω που λυπάμαι, όταν θα έρθει κάποιος δεν μπορεί να τον φυσιονιστικό. Δεν μου τα πάρω τα λεφτά σου, αλλά δεν θέλω να αφήσει να πας κάπου να λες. Να, πήγαμε τα και. Λες, τα λες. Ναι. Τσαβουκαλούει, σαν και εμένα. Ναι. Πήγα στους φούρνους και κοντιλιό η σκλάβου δεν μου βάλε να φάω. Έφυγα νηστικός. Δεν θέλω να γίνει αυτό. Μου λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Του λέω, δεν με ενδιαφέρει ποιος είσαι, αλλά πες μου. Είμαι ένας δικηγόρος. Α, μπράβο, και δεν το έκανα να σε σκότωνα με τον Ταβά, να μου κάνεις τη μήνυση, να είχα και πρώτο δικηγόρο να με θεώσει. Θα με θέωνες, δεν θα πάθαινα τίποτα. Ναι. Ναι, θα με κλείνανε φυλακή, θα σε σκότωνα. Σου είπε το όνομά του, μήπως. Ναι. Τώρα, μου το είπα, δεν θυμάμαι. Α, νόμιζα ότι εγώ θα μου λύσω τον Λουκουρέζο. Μου είπε κιόλα, όχι, μου λέει κιόλα, ξέρεις κάποια γιαγιά. Λέω το όνομά σου, αν πεις, τις ξέρω όλες εδώ πέρα. Κατίνα σκλάβου είχε να βαγίσει ένα καΐκι τον παιδιό της. Ξέρεις, θέλω να σου πω ποια είναι. Να, αυτή που κάθεται εδώ πέρα, η πεθερά μου είναι. Ναι, η πεθερά μου. Μα να τι μάγισσα ήταν. Αυτή με έπρεξε κάθε μέρα τηλέφωνο για που με είχε βάλει δικηγόρο για να πάρουν η κουνιάδη μου κάτι λεφτά που να βαγίσανε. Πέρασε άλλο καράβι και τσόκαψε το καΐκι στη μέση. Και ήταν και άντρας μου, καλά που δεν πνιγήκανε οι άνθρωποι. Οι γλιτώσαν, έλεγαν ένα άλλο καΐκι τώρα. Και ήμουνα εγώ ο δικηγόρος τους. Λοιπόν, έπρεπε εγώ να σε σκότωνα. Είχα το δικηγόρο. Μετάγιωσα όλο τώρα που σε σκότωσα. Λέει τόση κακή. Ναι, γιατί μου πρόσβαλε στο μαγαζί. Το πιο φρέσκο που υπάρχουν και στους φούρνους φρέσκα, αλλά το πιο φρέσκο είναι εμένα, όχι το καφέ εμένα προσφέρω. Δεν είναι μόνο το καίκι το δικό μου, έχουν οι κουνιάδοι μου, έχουν τα ξαδέρφια μου, τα ανήψαμε όλοι. Έχω 5 έτσι καίκια το καλοκαίρι εδώ. Όλα τα ψάρια τα παίρνω εγώ. Δεν μου λες τώρα, εντάξει το καλοκαίρι, ας πούμε για εσάς είναι η εύκολη περίοδος και βγάζετε κανένα μεροκάματο. Το χειμώνα τι γίνεται. Το χειμώνα πολύ δύσκολα. Πώς είναι ο χειμώνας εδώ. Το χειμώνα όταν βρέχει και όλα, το καϊκάκι το βγάζουμε έξω, δεν μπορεί να δουλέψουν γιατί ο νοθιάς εδώ πειράζει και κάτω ο βοριάς πάλι τα ίδια στους φούρνους. Και είμαστε με μια σύνταξη 4 εκατοστάρικα παίρνει.
Ας υποθέσουμε ότι ψάρευε το χειμώνα. Ναι. Τα ψάρια πού θα τα δίνει. Πάμε απ' έξω στα σπίτια. Όταν έχει κανένα μαγαζί κάτω και δουλεύει, θα το πάρει και στα σπίτια. Δεν μπορεί να το πουλήσει πολύ όμως. Και τα βάζουμε στην κατάρτιση και στέλνουμε στον πυρά στα παιδιά μας, στα νύψα μου. Κατάλαβα. Τρώμε κι εμείς. Ναι. Πάντως το χειμώνα. Είναι δύσκολο, αλλά έχω το παιδάκι λίγο και μας βοηθάει το παιδί μου, ευτυχώς το ένα. Μένετε και λίγα άτομα στο νησί το χειμώνα, έτσι. Ναι, λίγα. Οι πολλοί φεύγουν, σπουδάζουν τα παιδιά τους, είναι ναυτικοί. Παντρεύουν τα παιδιά τους εκεί, να αντέψουμε τα εγγόνια, να πάμε σχολείο. Μάλιστα. Είναι δύσκολα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, χάρηκα πολύ και τα κοντιλιό μου που τα είπαμε. Τα είπαμε, ωραία, ε. Να σε καλά, μια χαρά. Αυτό που λες. Εδώ να φωνάζεις με το παιδί. Αλλά εδώ πέρα ένα πράγμα μου λένε, γιατί δεν βγαίνεις, δεν κάνεις. Δεν μπορώ να θα έρθει ένας άνθρωπος να του πω, να μην του πω, κάτσε να πιει ένα καφέ, ένα νεράκι. Κοντιλιό. Πες το άλλο με το ίδιο. Είμαι ευχαριστημένη όταν έρθει κάποιος και πει ένα νερό τσάμπα. Μ' αρέσει, ευχαριστιέμαι εγώ. Τι σου λέει ο Αντρέας. Αυτό άσε τώρα. Θα το πω τώρα, στη σιωπή. Ένα σε περνάνε στο βίντεο σε ένα. Σταμάτα εκεί κάτσε. Σε δώσουμε σκηνή τώρα, σου βάλω ταινία. Άσε να τα πει, μην επεμβαίνεις εσύ. Μην επεμβαίνεις. Σου βάλω ταινία είπα, σιωπή. Θα το πω εγώ τώρα, σε δεν θα μιλήσει. Σταμάτα. Ο δικηγόρος μιλάει εγώ. Λοιπόν, για τον. Για πες. Έχω να σου πω. Στο σπίτι μου κάτω έχω ένα σταθερό τηλέφωνο. Κάτω στο λιμάνι. Ναι. 51-429 είναι το νούμερό μου. Ίντερνετ και το ένα τ' άλλο δεν ξέρω ποτέ στη ζωή μου. Με ρούντε πώς τα λένε. Ρούτε, ναι. Ποτέ δεν τα θέλω εγώ αυτά. Θέλω ένα απλό τηλέφωνο για ώρα ανάγκη, μόνο το γιατρείο να πάρω. Ναι. Αφού είναι το κινητό, τα παιδιά με παίρνουν εδώ, δεν θέλω τηλέφωνο. Το σταθερό παίρνω. Τίποτα. Λοιπόν. Μ' αρέσει που κάνει συγκίνηση. Ναι, το σταθερό. Όπως παλιά που το παλιό, ναι. Το τηλέφωνο το γυρνάει. Τώρα που είσαι το παιδί μου. Ήταν και το μαγαζί, αλλά εδώ πέρα ίντερνετ για τον κόσμο. Να δείχνω το μαγαζί, να παίρνω τηλέφωνο για τα φαγητά, τον άλλο. Εντάξει. Μαμά, σου βάλω και στο σπίτι. Εγώ έλεγα όχι. Κίνησε το παιδί, αφού το πληρώνει το παιδί, μα εγώ τα πληρώνω. Πώς σκέφτομαι ότι 400 δεν φτάνει τα φάρμακά του. Ψέματα. Με τα φάρμακα παλί μου, μέρα νύχτα. Τα τσιγάρα του. Κόφτε θέλω 2.000 το μήνα τσιγάρα, το φάρμακα και να φάμε φτωχικά. Όχι να φάω πλουσία, δεν φτάνει. Να πλώσω φώτα, τηλέφωνα, εφορίες στο παιδί μου, όλα. Αυτό λοιπόν που συνέβαινε είναι ότι πλήρωνε λογαριασμό και τηλέφωνο δεν είχε. Ξάφνα, κόβεται το τηλέφωνο. Ήμουν Πειραιά στο γιατρό, είχα πάει, που ήταν και το παιδί μου άρρωστο. Τέτοια εποχή είχαμε έρθει κιόλα. Και αφού γύρισα, βλέπω το σταθερό κομμένο. Λέω τι συμβαίνει. Είχα πληρώσει το πρώτο, κάναμε 2 μήνες, ήρθε το άλλο, το βρήκα αναπλήρωτο. Το κόψανε κατευθείαν. Έπαιρνα τηλέφωνο, λέει πρέπει να πληρωθεί για να ανοίξει. Το πλήρωσα. Κατευθείαν μου το ανοίξανε το σταθερό. Λοιπόν, ήταν το πρώτο μου δίμηνο, το είχα πληρώσει, λέω να με δώσει, γιατί μου ήρθε 180, 130, 150, χωρίς να παίρνω ένα τηλέφωνο. Γιατί μένουν εδώ το καλό. Τι συμβαίνει αυτό. Τι, αφού πήρε το παιδί να μου κάνει το ίντερνετ στο χωριό, πήρε τηλέφωνο, το σκλάβο τον Ανδρέα, να το βάλει σε όνομά του. Σκλάβος Ανδρέας. Λέει, έχετε, πρέπει να πληρώνετε το τηλέφωνο, ήταν ακόμα υπόλοιπο 65 ευρώ. Να τα στείλετε. Γιατί έχετε και ο Ρούντι, πώς το λέει, Ρούντι είχε Ρούτε. Κάνει. Ποια εταιρεία, Κοσμοτέ. Κοσμοτέ. Ότι είχε πάει ο άντρας μου και έκανε έτσι από το Καρλόβαση και έχω Ρούντι, πώς το λένε αυτό το ίντερνετ. Βρε χριστιανέ μου, εγώ τέτοια πράγματα δεν έχω ίντερνετ. 5 χρόνια πλέρωνα εγώ χωρίς να έχω το ίντερνετ και μου λένε όταν το βάλεις τώρα αυτό θα σου αφαιρέσουμε. Και αντί να αφαιρέσουνε, μου ήρθε το πρώτο δίμηνο 200 ευρώ να δώσω. Το είπα κάπου, μου λένε θα είναι το ρούτε αυτό που σου βάλανε τώρα. Το πλέρωσα όλο. Το παιδί μου είχε εγώ, πού θα τα βρήκω εγώ. Τα πλέρωσα το παιδί μου. Τώρα έρχεται το άλλο 193 ευρώ πάλι. Παίρνω 2 μέρες τηλέφωνο, κάνουν όλη μέρα να το πιάσουν 2-3 ώρες, βάζουν κασέτα εκεί. Τους βρίζω κιόλα, αλλά πρέπει να τα ακούνε. Δεν ξέρω αν τα ακούνε να με απαντήσουν. Ναι. Το ότι το ζλέω πολλά μπινελίκια. Σε μαγνητοφωνούν, ναι. Αλλά όταν χρειαστεί να χρησιμοποιήσει το δίκιο σου, τα δικά του μονοθυμούν. Τα κρύβουν, ναι. Πρέπει να το βγάλω. Το σέπα και όλα, θα σα βγάλω στα κανάλια. Ξέρεις τι μου θύμισε τώρα. Στα κανάλια. Μου θύμισε μια κυραρίνη και το μακαρίτι των άντρα τη, οι οποίοι μένανε στην Κίναρο. Η κυραρίνη στην Κίναρο, εγώ την έχω βγάλει στον αέρα τη γυναίκα και το Μικέ, όταν πριν ακόμα πεθάνει. Εγώ ήξερα. Πήρε με τα καίκια και του ξέρει. Ο Ιωσήφ Παπαδόπουλος, όταν πήγαινα στο νησάκι, στράνε χαλί. Λοιπόν, είχαν πληρώνει τηλέφωνο και τηλέφωνο δεν είχαν. Και πήγα και έκανα ψαρία. 5 χρόνια με έχουν με ίντερνετ. Η πλέρωνα και τα βάζα με το παιδί μου το άρρωστο, μου λέγανε θα παίρνει το παιδί τηλέφωνο και σε χρεώνει. Και ο γιος μου άλλος τα έστειλε λεφτά το καράβι και τα πλέρωνα.
Που το παιδί μου το ρωτούσε, μα δεν έχω παράθυρο, έχω κινητό. Αυτό το παιδί έμενε εδώ και είχαμε για κινητά. Θα πάει σε χωριό με τα πόδια να πάρει τηλέφωνο και πλέον να ίντερνε. Τώρα που τον βρήκανε, το είπανε, λέει θα αφαιρέσουμε, θα σας κάνουμε, λέει, αζί αφαίρεση ή πληρώνω. 200 πριν ένα μήνα και 200 τώρα. Μου κάνεις που φωνάεις από εκεί. Και 200 τώρα. Πού θα τα βρω εγώ τώρα αυτά να τα δώσω. Και αναγκαστώ τώρα να το κόψω το τηλέφωνο, ούτε σταθερό να μην έχω. Τους παίρνω τηλέφωνο και το πιάνουνε τώρα. Ναι. Τι γίνεται, άρα είναι κλέφτες. Κλέφτες είναι όλοι αυτοί που κάνουν αυτά. Και του πήρα τα πορεία που το πιάσανε κάποια στιγμή, του είπα: είστε μεγάλοι απατεώνες, θα σας περάσω στο κανάλι, θα σας κάνω θέατρο κερατάδι. Αλλά αν θα πάρω και δρόμο, θα πάρω το καραβάκι και θα έρθω σε Σάμο, στο σκαμνί που θα κάθεσαι στην καρέκλα στο γραφείο, θα πάρω μια βέργα, ένα μπαστούνι, στο πόξυλο. Θα βγάλω, θα ζλονίσω και κάνω τα σχέδια και με βλέπανε από το τηλέφωνο. Θα ζλονίσω τον Λόρα, θα σκοτώσω. Και με πάνε φυλακή. Εγώ ναι, για να μην το ξανακάνετε. Ηρέμησε τώρα και ήταν να περάσει καλά. Εδώ με τον κορονοϊό δεν είχατε θέματα. Τίποτα, ευτυχώς, όλα μπράβο, καλά. Μπράβο, μπράβο. Ωραία. Προσέχουμε και όλα, μπράβο, δεν υπάρχει μπράβο, τέτοιο πάντα πράγμα. Πάντα καλά, εύκολα να έχετε δουλίτσα λίγο τώρα. Να είστε καλά και εσύ. Να έχεις πάλι, κάτω δημιουργεί τώρα. Θέλω να σου πω τώρα, μα γιατί θα γίνει. Τι μπορούμε να κάνουμε για τα 5 χρόνια που πληρώνα. Ποια χρόνια λέει. 5 χρόνια πληρώναμε το τηλέφωνο, το σταθερό, 130-120, ότι είχαμε ίντερνετ, ότι είχαμε το ρούτερ, χωρίς να έχουμε. Περίμενε, μην φωνάζεις, εσύ ακούγε καλά η κάμερα και κάνεις και πάρε πολλές. Άκου. Πόσα λεφτά είναι συνολικά αυτά που έχετε πληρώσει άλλα. Πολλά λεφτά. Πόσα. Στα 5 χρόνια για βάλει 80-90-130. Τι το μήνα. Ναι, και μας, ναι κάθε το μήνα, μήνα το τηλέφωνο, το σταθερό πώς θέλετε. Άκου, να βάλετε ένα δικηγόρο, σου κάνει μια αγωγή. Αυτό λέμε τώρα. Να βάλετε ένα δικηγόρο, πώς. Εντάξει. Πολλά λεφτά. Σε ένα χωριό μου, εγώ ο Μιχάλη δεν πληρώνω τηλέφωνο, μου το κόψανε. Μα πλήρωσέ το. Θα τα έκανε, λέει, το παιδί, το άρρωστο. Και δεν έκανε το παιδί, δεν είχε τηλέφωνο. Αυτό που μου λες τώρα εσύ, άμα είναι 80 ευρώ το μήνα, είναι 8 ευρώ 12, είναι κάπου ένα χιλιάρικο σχεδόν το χρόνο. Που σημαίνει ότι στα 5 χρόνια είναι 5.000. Ναι, γιατί ναι. Κάθεσαι. Γιατί δεν τα δίνω εγώ. Δικηγόρο βάλε. Και τώρα μου στέλνει και στο καινούργιο το ίντερνετ, τώρα αυτό το βάλαμε. Είναι τώρα το τρίτο μηνιάτικο που θα πληρώσω. Τώρα το βάλαμε καινούργιο. Και έτσι να με αφαιρέσω για τα παλιά. Μιλά από πάνω. Και μετά άμα την κόψω τη συνέντευξη, θα μου πει ότι το κόψα. Εγώ δεν θέλω να την κόψω, αλλά μου κάνει χαλάστρα. Σταμάτα. Τι να πεις ρε παιδάκι μου, λοιπόν, δεν ξέρω. Είναι μεγάλοι κλέφτες. Εντάξει, άκου τώρα. Εγώ εύχομαι να πάτε καλά φέτος. Δεν ξέρω, δεν θα είναι μεγάλη προφανώς η περίοδος η τουριστική. Αν δουλέψετε τον Αύγουστο λίγο. Τον Αύγουστο πάντα δουλεύουμε. Τον Αύγουστο, ναι. Εύχομαι, εν πάση περιπτώσει, να κλείσετε κανένα τρύπα που λέμε. Έτσι, γιατί έχουν ανοίξει πολλές τρύπες. Και με τον κορονοϊό και με τα προβλήματα, τα οικονομικά. Αυτό Παναγία, να είστε καλά. Καλά άλλος ο κόσμος. Να είστε καλά. Ότι να μπορούμε καλά. Να κάνουμε όλοι. Και να τα ξαναπούμε. Να προσπαθούμε και εσείς να είστε καλά και να μας ξανάρθετε. Ξανάρθουμε. Αν είναι πρωτού φύγει, θα έρθουμε να κάνουμε το σουφικό. Να φάμε παρέ εδώ. Θα έρθουμε. 23 θα τηγανίσουμε και ψαράκι 23 του μήνα. Δεν το ξεχνάω εγώ. 23 θα είμαι εδώ. Θα είμαι όλα έτοιμα. Θα είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι να έχουμε απ' όλα. Θα σας κάνω και ψαράκια δεν και σουφικό. Δεν θέλουμε να κάνει να πάμε εμείς. Να φάτε να σουφικό, για να δείτε και πώς το κάνουμε. Να πάμε παρέα. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Και καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε, να είστε καλά επίσης. Να είστε χαρούμενοι να μας ξανάρθετε.